Για την επιστρεπτέα προκαταβολή, ο Υπουργός είπε πως εκτιμούμε ότι τη Δευτέρα έως την Τρίτη θα γίνει η καταβολή του χρηματικού ποσού. Εκτιμούμε ότι θα είναι το σύνολο των καταβολών τη Δευτέρα. Ανέφερε επίσης όταν ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία των εσόδων του Απριλίου, καθώς η μείωση περιορίστηκε ως πως και το Μάρτιο στο 20-30%. 90.000 επιχειρήσεις από 0 εργαζόμενους μέχρι 500 θα πάρουν κατελάχιστο 2.000 αν δεν έχεις εργαζόμενο, 4.000 μέχρι 5 εργαζόμενους, 8, 10, 15 και αντίστοιχα, που θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην επιχείρηση με το που ανοίξει. Άρα έχουμε και τα ποσά. Αυτό είναι συμπληρωματικό των 800 ευρώ, συμπληρωματικό των χρηματικών ποσών που δίνουμε προς τους εργαζόμενους αυτών των επιχειρήσεων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και είναι η πρώτη φάση. Αλλά για την δεύτερη φάση, η οποία θα ανοίξει πράγματι και θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και εκεί θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή επιχειρήσεων. Γιατί για να επανέλθω σε ένα προηγούμενο ερώτημά σας, οι αρχικές αιτήσεις που γίνανε ήταν 138.000. Κατάλαβα. 90.000 είναι δικαιούχες επιχειρήσεις. Γιατί οι άλλες είχαν αύξηση τζίρου. Ναι, προφανώς. Γιατί τα στοιχεία τα οποία έχουμε διαθέσει, όχι μόνο εμείς, και η επιχείρηση, ήταν τα στοιχεία του Μαρτίου. Ναι. Και επειδή, όπως σας είπα, η πόρη είναι από το ΕΣΠΑ, πρέπει να δικαιολογήσεις ότι πλήττεται μια επιχείρηση για να πάρει τους πόρους. Τέλος, να σημειωθεί ότι για τις επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές το Μάιο, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι θα πληρωθούν κανονικά την αναλογία των 800 ευρώ για τον αριθμό των ημερών που η εταιρεία θα είναι κλειστή. Το ίδιο ισχύει για το επίδομα των εργαζομένων. Ισχύει ο τρόπος αίτησης και καταβολής που εφαρμόστηκε και τον Μάρτιο-Απρίλιο. Θα πληρωθούν κανονικά την αναλογία των 800 ευρώ για τον αριθμό των ημερών που η εταιρεία και οι ίδιοι θα είναι κλειστοί ή σε αναστολή εργασίας. Άρα δεν αλλάζει τίποτα από ό,τι γίνονταν μέχρι σήμερα για αυτές τις επιχειρήσεις, για αυτούς τους εργαζόμενους, για αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Απλά ο σχεδιασμός δεν μπορεί να γίνει τώρα για 45 ημέρες, γιατί για παράδειγμα στο χώρο της εστίασης με τα σημερινά δεδομένα, δεν ξέρουμε ποια θα είναι των επόμενων ημερών, ανοίγουν 1η Ιουνίου. Άρα δεν μπορεί η άσκηση να γίνει για 45 ημέρες, θα γίνει για 30 ημέρες. Νομίζω ότι είναι ουσιαστικά πολύ μικρά ποσά, μικροπιστώσεις που ξεκινάνε από τις 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους. Έχει μετά μια επόμενη βαθμίδα που είναι 4.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι μέχρι 10 εργαζόμενους. Πηγαίνει στις 8.000, 15.000 μέχρι και 30.000 ευρώ που είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 άτομα. Και βέβαια και με ανώτατο όριο, υπάρχει ένα ανώτατο όριο που μπορεί να πάρει μια επιχείρηση που είναι οι 350.000 ευρώ. Βέβαια όλα αυτά τα νούμερα τα οποία λέμε έχουν σχέση με τους εργαζόμενους που απασχολεί η επιχείρηση. Υπάρχουν δηλαδή προϋποθέσεις συγκεκριμένες για να καταβληθεί. Τους εργαζόμενους και φυσικά αυτό το οποίο θα λέγαμε ότι ανακοινώθηκε που είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά καταρχήν αυτή η επιστρεπτέα προκαταβολή ουσιαστικά έχει 1,5 χρόνο περίοδο χάριτος. Δηλαδή μέχρι τις 31/12/2021 δεν θα επιστραφεί αυτό το ποσό. Θα αρχίσει μετά σε 40 μηνιαίες δόσεις η επιστροφή του και με ένα επιτόκιο που τουλάχιστον είπανε θα είναι περίπου στο 1%.